Με νόημα ο Βασίλης ο Γεωργίου. Είναι ωραίο. Αρχίζουμε σιγά σιγά και μπαίνουμε στη ζωή που λέμε την, με τον ελληνικό, πιο ελληνικό παλμό. Σε αυτά που έχετε ζήσει και οι δυο σας μέσα από τις περιγραφές σας και μέσα από την εμπειρία και τις αναμνήσεις που έχουμε ακόμα να πούμε πάρα πολλά. Από το 70 και μετά. Σε ό,τι αφορά τις περιγραφές μετά, ναι, το, ναι, ναι, στη δεκαετία του 70. Θα πάμε λοιπόν στη δεκαετία 1960-1969. Όπου από πού να αρχίσει και πού να τελειώσει κανείς από γεγονότα τα οποία συνέβησαν από την ΑΕΚ, ίσως την κυπελούχο Ευρώπης, ένα κατάμεστο Παναθηναϊκό στάδιο με τον Βασίλη Γεωργίου που είναι τιμή. Έχω δίπλα μου απόψε να φωνάζει ο Θεός της Ελλάδας. Δεν χάνουμε απόψε. Πάμε ένα. Πάμε ένα. Αφού μπήκε αυτό το καλάθι, ένα καλάθι ο Τρότσο, άνω από δύο. Αφού μπήκε αυτό το γιγαντιαίο καλάθι, δεν χάνουμε απόψε, κύριοι. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι ο αυθορμητισμός και η ζωή ζωντάνια πάνω στη μετάδοση σε κάνει, εδώ θυμάμαι, με έχει συναντήσει ο Ψαθάς και μου είχε πει ένα καταπληκτικό. Είχαμε βρεθεί κάπου, και πρέπει να το πω και αυτό, και μου είπε ότι είμαστε μαζεμένοι κάποιοι φίλοι παλιοί και δεν ακούγαμε ραδιόφωνο, αλλά σε κάποια στιγμή λέει ένας από την παρέα μας, είπε, για βάλτε λέει το ραδιόφωνο γιατί παίζει μια ελληνική ομάδα και είδα πολύ κόσμο να πηγαίνει εκεί. Και έβαλε λοιπόν το ραδιόφωνο και μου λέει, από τη στιγμή λέει που άκουγα 3 λεπτά και 48 δευτερόλεπτα, σε αυτά τα 3 λεπτά και 48 η ΑΕΚ θα είναι βασίλισσα της Ευρώπης. Και έκανε μάλιστα και χρονογράφημα. Αφού λέει ακούσαμε, αφήσαμε το παιχνίδι, καθόμαστε η παρεούλα και ακούγαμε, κρεμασμένοι μου λέει από αυτά τα χείλη που μας έλεγες. Και έκανα λέει και το χρονογράφημα που έγραψα σε 3 λεπτά και 48 δευτερόλεπτα η ΑΕΚ θα είναι βασίλισσα της Ευρώπης. Και ήταν η βασίλισσα. Ήταν η πιο μεγάλη σου στιγμή στην καριέρα σου. Οπωσδήποτε. Mm. Οπωσδήποτε γιατί και το 1966, δεν ξέρω αν το ξέρει ο κόσμος, η ΑΕΚ είχε λάβει μέρος στο Κύπρο Πρωταθλήτριων Ευρώπης στο Μιλάνο, στο Παλέ. Mm-hmm. Ήταν η Σλάβια, ήταν η Σίμενταλ νομίζω και μια η ΤΣΣΚΑ. Οι τέσσερις ομάδες. Είχε λάβει μέρος η ΑΕΚ εκεί με τον Πανταζόπουλο. Mm. Τότε μάλιστα θα το θυμούνται οι παλιοί και οι αεξίδες. Μάθαμε ότι ο Γιώργος ο Μόσχος είναι ο φανταστικός, η ψυχή του Λεοντάρη, είχε κτυπηθεί από την επάρα του και τα λοιπά. Είχε λάβει λοιπόν η ΑΕΚ και τότε, το 1966. Το 68 ήρθε βέβαια το αποκορύφωμα ότι κέρδισε το κύπελλο της Ευρώπης. Και βεβαίως σε αυτή τη δεκαετία υπάρχει Κώστα χρυσό στην ιστιοπλοεία, στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης. Ξαναπαίρνουμε χρυσό μεσάλιο. Μετά από το 1912 του Τσικλητήρα σε κάποιο αγώνισμα και το 24 του Δημητριάδη στις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις των Ολυμπιακών Αγώνων για το δισκοβόλο. Και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μεξικού το 1968, χάλκινο μετάλλιο από τον Πέτρο Γαλακτόπουλο. Και ακόμη έχουμε παγκόσμια κύπελλα 1962 στη Χιλή, το 66 στην Αγγλία με ένα γκολ που σε ένα τελικό που μπήκε, δεν μπήκε ποτέ. Και ίσως δεν θα μάθουμε ποτέ. Ίσως δεν πρόκειται να το μάθουμε ποτέ. Και βεβαίως οι Ολυμπιάδες ακόμη του 60 στη Ρώμη, του 64 στο Τόκιο και του 68 στο Μέξικο City. Για να τα θυμηθούμε. Πολλά και σημαντικά γεγονότα έχει να επιδείξει ο αθλητισμός σε όλα τα σπορ στη δεκαετία του 60. Στο Στίβο αναδεικνύονται αθλητές φαινόμενα και σημειώνονται απίστευτες επιδόσεις. Στο ποδόσφαιρο η πρόοδος είναι ραγδαία. Τη δεκαετία αυτή σημαντική είναι και η άνθηση του αθλητισμού στην Ελλάδα. Το 1968 σε έναν αξέχαστο τελικό στο κατάμεστο Καλλιμάρμαρο η ΑΕΚ θα στεφτεί κυπελούχος Ευρώπης. Θα πετύχει το θαύμα επικρατώντας τη Σλάβια με 89-82. Η μεγάλη επιτυχία έρχεται από την ιστιοπλοεία και το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης το 1960 ο διάδοχος του θρόνου Κωνσταντίνος με πλήρωμα τους Οδυσσέας Κιτζόγλου και Γιώργο Ζαΐμι. Στην Ιταλική πρωτεύουσα όμως την παράσταση έκλεψε ο ξυπόλυτος πρίγκιπας, ο Αιθίωπας μαραθωνοδρόμος Αμπέμπε Μπεκίλα. Τρέχοντας χωρίς παπούτσια, κατέκτησε χωρίς δυσκολία το χρυσό μετάλλιο στο μαραθώνιο δρόμο, σημειώνοντας παράλληλα και νέο παγκόσμιο ρεκόρ. Μεγάλη μορφή αναδείχθηκε η μαύρη γαζέλα, όπως αποκαλούσαν την Αμερικανίδα Βίλμα Ρούντολφ, που κατέκτησε 3 χρυσά μετάλλια στους δρόμους ταχύτητας, δηλαδή στα 100, τα 200 και τη σκυταλοδρομία 4x100.
Στην πυγμαχία εντυπωσίασε ο χρυσός Ολυμπιονίκης στα 81 κιλά, ο 18χρονος Κάσιους Κλέη, μετέπειτα Μοχάμεντ Άλι, ο μεγαλύτερος μποξέρ της ιστορίας. Από τις πιο συναρπαστικές στιγμές των αγώνων ήταν η άνετη νίκη του 22χρονου Αυστραλού Herb Elliott στα 1500 μέτρα, όπου ουσιαστικά έτρεχε με αντίπαλο το χρονόμετρο και στο τέλος έκανε παγκόσμιο ρεκόρ, κατακτώντας βέβαια και το χρυσό μετάλλιο. Το 1964 η Ολυμπιακή Φλόγα ταξιδεύει για πρώτη φορά στην Ασία και την τιμή να φιλοξενήσει τους αγώνες έχει το Τόκιο. Μια διοργάνωση που άγγιξε οργανωτικά την τελειότητα, ενώ τη Φλόγα άναψε ένας νεαρός φοιτητής που είχε γεννηθεί την ημέρα των βομβαρδισμών στη Χειροσίμα το 1945. Στο αγωνιστικό μέρος, η ιστορία στο μαραθώνιο επαναλήφθηκε. Ο Μπεκίλα πήρε άνετα το δεύτερο συνεχόμενο χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο. Αυτή τη φορά όμως έτρεξε με παπούτσια. Ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην κολύμβηση ήταν ο Αμερικανός Ντον Σόλαντερ, που κατέκτησε 4 χρυσά μετάλλια. Ένα από τα πολλά αστέρια που έλαβαν στο Τόκιο ήταν η Σοβιετική Λαρίσα Λατίνινα, η οποία κατέκτησε 2 χρυσά, 2 αργυρά και ένα χάλκινο μετάλλιο στη γυμναστική. Το 1968 η πόλη του Μεξικού φιλοξένησε τους αγώνες, όπου οι αθλητές, ίσως λόγω και του υψόμετρου, πέτυχαν ορισμένες φανταστικές επιδόσεις. Τα 8 μέτρα και 90 εκατοστά που ήταν το άλμα του Αμερικανού Bob Beamon, φάνταζε εξωπραγματικό. Ήταν το τέλειο άλμα και αποτελούσε νέο παγκόσμιο ρεκόρ, μια επίδοση που κράτησε 23 χρόνια μέχρι το 1991 στο Τόκιο. Στη δισκοβολία, ο Αλέρτερ ολοκλήρωσε το ρεκόρ του, φτάνοντας στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου για 4η συνεχόμενη φορά. Στο ύψος, ο Αμερικανός Dick Fosbury, με τον επαναστατικό παλμό του, περνάγε τον πύχη με την πλάτη, εντυπωσίασε όλο τον κόσμο, παίρνοντας τελικά και την νίκη με άλμα στα 2.24. Αίσθηση προκάλεσε η αντίδραση του Tommy Smith, χρυσού νικητή στα 200 μέτρα με το εκπληκτικό παγκόσμιο ρεκόρ 19.83, αλλά και του τρίτου στο ίδιο αγώνισμα, John Carlos, όταν στην απονομή πήγαν ξυπόλυτοι και ύψωσαν γαντοφορεμένη τη γροθιά τους σε μια προσπάθεια αναγνώρισης της μαύρης δύναμης. Από τους αγώνες, η Ελλάδα έφυγε με ένα χάλκινο μετάλλιο στην πάλη, χάρη στον Πέτρο Γαλακτόπουλο. Στο ποδόσφαιρο, το 1962 το παγκόσμιο κύπελλο έγινε στα γήπεδα της Χιλής, εκεί όπου η Βραζιλία, έστω και χωρίς τον τραυματία Πελέ, αλλά με αστέρια του Βελινεκούς, του Γκαρίντσα, του Βαβά, του Αμαρίλντο και του Ντίντι, φτάνει εύκολα στη δεύτερη συνεχόμενη κατάκτηση του τροπέου, επικρατώντας τον τελικό της Τσεχοσλοβακίας με 3-1, που είχε τολμήσει να προηγηθεί με τον Μάζο Πούστ. Η επιτυχία της Βραζιλίας δεν θα έχει συνέχεια, αφού 4 χρόνια αργότερα στα γήπεδα της Αγγλίας οι γηπεδούχοι δεν θα αφήσουν την ευκαιρία να τους γλιστρήσει από τα χέρια και θα φτάσουν στην κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλλου. Η Αγγλία, με παίκτες όπως ο Μπάνκς, ο Μπόμπι Τσάρλτον, ο Τζάκι Τσάρλτον, ο Μουρ, ο Χάρστ, έφτασε στον τελικό που αντιμετώπισε τη Γερμανία, που είχε τότε στη σύνθεσή της ένα νεαρό, ονόματι Φραντς Μπέκενπάουερ. Ο κανονικός αγώνας έληξε 2-2 και στο 101ο λεπτό ο Τζεφ Χάρστ πέτυχε το 3-2. Ένα γκολ που ακόμα και σήμερα είναι θέμα συζήτησης για το αν η μπάλα τελικά πέρασε ή όχι τη γραμμή του τέρματος. Το τελικό 4-2 πέτυχε ο Τζεφ Χάρστ, που έγινε ο πρώτος αλλά και ο τελευταίος ποδοσφαιριστής που έκανε hat-trick σε τελικό παγκοσμίου κυπέλλου. Παράλληλα γεννήθηκε και άλλη μια διοργάνωση. Κύπελλο Εθνών Ευρώπης, που πήρε σάρκα και οστά χάρη στο γιο του εμπνευστή της, Πιέρ Ντελονέ. Το 1960, στον τελικό που έγινε στο Παρίσι, η Σοβιετική Ένωση θα νικήσει με 2-1 στην παράταση στη Γιουγκοσλαβία και θα κατακτήσει το τρόπαιο. Το 1964, στη Μαδρίτη, αναμετρώνται η Ισπανία και η Σοβιετική Ένωση, με τους Ήβηρες να παίρνουν τελικά τη νίκη με 2-1 και φυσικά τον τίτλο. Και το τρίτο κύπελλο Εθνών όμως θα καταλήξει στη διοργανώτρια χώρα, που αυτή τη φορά ήταν η Ιταλία. Οι Ατζούροι χρειάστηκαν και επαναληπτικό τελικό για να κερδίσουν τη Γιουγκοσλαβία με 2-0. Στα κύπελα Ευρώπης και συγκεκριμένα στο κύπελο πρωταθλητριών, η Ρεάλ Μαδρίτης με τις κατακτήσεις το 1961 και το 1966 φτάνει τα 6 τρόπαια. Το 1968, 10 χρόνια μετά το δυστύχημα στο Μόναχο, η Manchester United επικράτησε τη Μπενφίκα με 4-1 και αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης. Στην Ελλάδα, ο Παναθηναϊκός είναι ο κυρίαρχος της δεκαετίας, με 5 συνεχόμενα πρωταθλήματα και 6 συνολικά στη δεκαετία. Ενώ τα άλλα μοιράστηκαν ο Ολυμπιακός με 2 και η ΑΕΚ με 1. Η εθνική ομάδα θα φτάσει πολύ κοντά στην πρόκριση του Μουντιάλ του 1970, όμως χάνει τη μεγάλη ευκαιρία στο Βουκουρέστι. Στο μπάσκετ, τους τίτλους μοιράζονται Παναθηναϊκός και ΑΕΚ, ενώ στα Ευρωμπάσκετ κυρίαρχος είναι η Σοβιετική Ένωση.
Στα παγκόσμια πρωταθλήματα, το 1963 στο Ρίο, νικήτρια ήταν η Βραζιλία και το 1967 στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης η Σοβιετική Ένωση. Στο Στίβο, το 1966, στο Ευρωπαϊκό της Βουδαπέστης, ο Χρήστος Παπανικολάου κατακτά το ασημένιο μετάλλιο στο επικοντό. Το 1969 η Αθήνα φιλοξενεί το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, τη μεγαλύτερη διοργάνωση που γίνεται στη χώρα μας μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896. Στο στάδιο Καραϊσκάκη, που έχει επιστρωθεί με ταρτάν, οι ελπίδες διάκρισης στρέφονται στο Χρήστο Παπανικολάου, που όμως μένει τέταρτος, ενώ το 1967 είχε καταρρύψει το ευρωπαϊκό ρεκόρ με άλμα στα 5 μέτρα και 30 εκατοστά. Αυτή ακριβώς βεβαίως τη στιγμή.